καλησπέρα σε όλους από το κλειστό της Ζωφριάς. 14η αγωνιστή για τον δεύτερο όμιλο της Master. Οι Brooklyn Bets φιλοξενούν τον Τρυποδιακό. Δεύτερη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων. Στον πρώτο γύρο ο Τρυποδιακός είχε φύγει με το ροζ φύλλο τότε. Ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 7-5 ρεκόρ. Στην τελευταία αγωνιστή νίκησε. Βάζει η θέση με 62-52. Ενώ από την άλλη οι Bets κάνουν σχετικά κακή σεζόν για τα δεδομένα τους, βρίσκονται στην 11η θέση. 1-11 είναι το σερί τους για φέτος. Δύσκολη προσπάθεια, άσπαση από τον Ρούσο. Στην τελευταία αγωνιστή η ομάδα του coach Φάνη είναι το 17-58. Και όπως είπε και ο Ανδρέας ο Μπαμπάτσικος, θέλει σήμερα να γυρίσει με διακόπτη και να ξεκινήσουν ξανά να παίρνουν τα ροζ φύλλα. Στον τεθαμόσο της κοντό. Για 3 κοντό και αυτό. Μπάλα εκτός αγωνιστικών ορίων. Παναφορά από το πλάι. Πάμε στη γωνία και από εκεί ξανά. Στον Σαρλί, ο οποίος αστοχεί ο δυτικό rebound. Από τον Μαυράκη. Ξύλεια, πρώτο καράτσι αναμέτρησης, πρώτη πόντι για τον Χάρη τον Κατσούλη. Αστεχιά, αυτή η προσπάθεια. Από την περιφέρεια, κλατσοτό. Πρώτη πόντι του Μαυράκη. 0-5 στο προηγούμενο λεπτό. Μαυράκη και Κατσούλη στο δύο πρώτο σκόρερ. Ωραία πάσα χαμηλά. Καλό footwork. Άστοχο όμως το τελείωμα, λίγο αδύναμο από τον Καραγιαννίδη. Ο Χάρης, κοντό αυτή η φάρα του Κατσούλη. Κατεβάζουν και τρέχουν οι Bets. Ανανεωμένη η ομάδα του Περιστερίου. Όπως μας είπε και ο Ανδρέας ο Μπαμπάτσικος, έχουν κάνει τις προσθήκες τους. Σήμερα είναι με 8 εδώ στην Ζωφριά. Από την άλλη 8 έχει και ο Τρυποδιακός στην διάθεση του για σήμερα. 0-5 στα πρώτα 3 λεπτά. Μπάλα εκτός. Λύσε τα χέρια του Αγγελόπουλου και πέρασε κάτω από τα πόδια του Καψί. Από το πλάι, παραφορά και το πλάι. Χαμηλά. Καψίς, πολύ καλή από εκείνον. Άσχα το φλωτεράκι του Καραγιαννίδη. Μεγάλη πάση στον Καψί, ο οποίος περνάει από τα αριστερά, γυρνάει και αστοχή. Ό,τι φαίνεται έχει fan base ο Καψίς. Ακούτε τι γίνεται. Ρούσος. Θα πάρει ένα σκύρ, θα περάσει την μπάλα στον Καραγιαννίδη. Ωραία προσπίση από εκείνον. Γυρνάει αλλά στοχεί ξανά. Ακόμα μία αποτελεσματική άμυνα από την γραμμή της front line του Τρυποδιακού. Δύσκολα αποδελέα, φάουλ. Το οποίο θα το κρυωθεί ο Χαλαβάτζης. Yeah.
πρώτες αλλαγές για τους Μπέτς. Μέσα πρώτη, μέσα στο παρκέ και ο Νικολαίδης. Το rebound, το καλάθι δεν θα έρθει από κοντά. Νέα ευκαιρία. Κερδισμένο, φάουλ ξανά. Δύο βολές για τον Νικόλα τον Μαυράκη. Αλλαγή μέσα. Ο Καλδής στην θέση. Χουσέας μάλλον, στη θέση του Μανώλη του Ρουσού. Η πρώτη. Αστοχική η δεύτερη. Πόντο Αγγελόπουλος. Μέχρι στιγμής απόλυτα κυρίαρχη. Η φιλοξενούμενη. Αγγελόπουλος στη γωνία η μπάλα για τρεις, καλό ήταν η μπάλα, δεν θα καταλήξει στο λιτάκι κατά την προσπάθεια του Παυλόπουλου. Ο Κανόλου Καλδής. Σαρλής, η μπάλα δεν θα πάσει ποτέ στον Μαυράκη. Μπέτς. Ευκαιρία τώρα για τα πρώτα τους καλάθια. Δύο βολές τις οποίες κέρδισε ο Χαλαβατζής. Μέσα η πρώτη. Δύο στους δύο, πρώτη, δύο πόντι για τους Μπέτς. Δύο οχτώ. Καλδής. Καλή άμυνα πάνω στην μπάλα. Deflection και κατοχή περνάει στους Μπέτς. Χαμηλά η μπαλά. Και από εκεί ξανά έξω στον Γιώργο που θα σκοθεί για δύο. Θα αστοχίσει. Επιθετικό rebound. Καλή προσπίση. Έξυπνη πάσα χαμηλά. Καλάθι με ανάποδο layup από τον Παυλόπουλο. Κερδίζει χώρο και ευστοχή ωστόσο από κοντά ο Κατσούλης. Τέταρτος του πόντος. Δεν θυμάμαι να έχω ξανακάνει στο σεφ τελευταία φορά. Και εδώ έχουν παίξει αρκετά οι λευκοί. Στο ξέρω το χρειάζεται από τον Άρη Τριποδιακό. Αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά βλέπω φέτος. Καψίσα με τα δεξιά, συν 2 στον λογαριασμό του. Από τους Brooklyn Bets. 4-12 μπροστά με συν 8 τριποδιακός. Επιστρέφουμε το time out. Μέσα και μια καινούρια προσθήκη του τριποδιακού. Ο Αλέξανδρος ο Ασί. Νεαρός φαίνεται λογικά να δώσει πολλή ενέργεια στον τριποδιακό. Αγγελόπουλος. Ωραία, θα σας από την πλάτη, τριποντάκι, άσκοπο από τον Χαλαβάτζη. Κατεβάζει Καψής την μπάλα στον Νεαποκτηθέντα. Ασί. Καψής, έξυπνη πάσα χαμηλά. Πατάει την βασική γραμμή
Ο Άγγελος ο Γαλανόπουλος. Για δύο, έστωχο και αυτό, διακυρός Κοινόπουλου. Παυλόπουλου που υπάρχει να γίνει τον βάφτη τον άνθρωπο. Στους τέσσερις πόντους. Λέων ο Μάριος, 6-12 double score για τον Τριποδιακό. Σαρλής θα περάσει αλλά θα αστοχίσει. Πολ επιθετικό από τον Νίκα. Νούμερο 10 έδειξε ο Ρεφ. Και βέβαια δεν είναι σημαντικό, οπότε λογικά στον Τραψή πάει το φάουλ. Νικολαίδης. Για δύο. Ο Καλαμπάτζης. Το 6-12 παραμένει 2-27 στο ρολόι. Κατσούλης. Χαμηλά η μπάλα, σπλητή έξω σου για τρεις. Καλό ήταν, αλλά δεν καταλήγει ούτε πια η μπάλα. Εντός του Στεφάνης. Σου για δύο ξανά, εύστοχο. Άχαστος, ο Θοδωρής από μέση απόσταση. Στους 6 πόντους πλέον. Η διαφορά πέφτει στους 4. Ασύ. Βρήκε χώρο, το πήρε και το έβαλε. Το άλλο του πόντι με την εμφάνιση του τριποντιακού. Το 15 το σκορ. Σπλητή έξω, Πουλόπουλος ξανά για δύο. Μέσα και αυτό. Πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο για το νούμερο 6 των Μπέτς. Καψής, λάθος φάση του, μπάλα εκτός από τα πόδια του Πουλόπουλου. Μας να μπει στο μπαλκέ και ο πρόσωπος τύπου του Τριποδιακού, όπως καταλαβαίνω. Πρώτες στιγμές του Κωνσταντίνου του Νίκα στο παρκέ, έξω και Αγγελόπουλος. Έτσι Μπέτς, μέσα ο Μαυρογιαννάκης. Φάουλ χαμηλά. Τρίτη των Μπέτς. Σκέν από τον Νίκα. Ασύ θα περάσει, αλλά χάστηκε από το κίτς μπάλας. Κλέψιμο και προϋποθέσει εφηδιασμού για τους Μπέτς. Φάουλ ψηλά, έξυπνα από τον Σαρλή. Νικολαίδης. Χουσέας. Πάει να στείλει από τον ψηλό. Θα την περάσει και την μπαλά. 9 δεύτερο λόγια τους Μπέτς. Μπέτς 6 την πάσα. Καλή άμυνα από τον Ασίκα. Βεσίες του παραμένει για τους Μπέτς. 5 δεύτερα για την επίδεσή τους. 41 στο ρολόι. Ωραία πάσα Χουσέας. Γύρισε, προσπίθηκε. Αλλά αστόχησε rebound ψηλά από το θηρίο της front line του Τριποδιακού. Τον Λίκα, αλλά δεν θα αρχίσει ούτε τώρα για την ομάδα του, επιθετικό rebound και 9-14 για εκείνους. Ασύ. Θα περάσει να κερδίσει το φάουλ. Ο Μαυρογιαννάκης θα το χρεωθεί, αυτό ήταν τελευταίο που είχαν να δώσουν οι Μπέτς. Κρέιτ μέχρι στιγμής ο Τριποδιακός. Νίκας. Σαρλής. Σπάστε μπάλα στη γωνία. Σου για τρεις. Άστοχο. Καλανόπουλο. 4 δεύτερα για τους Μπέτς. Καλαβάντζης από το κέντρο. Θα αστοχίσει. 10-15 σκορ πρώτης περίοδου. Δεύτερο δεκάλεπτο του Ζωφριά. 10-15 μπροστά ο Τριποδιακός, ο οποίος
4 πόντους από τον Κατσούλη και 4 από τον Καψί βρίσκεται στην θέση που βρίσκεται τώρα. Από την άλλη, ο Φιλόπουλος με 8 δικούς του πόντους, 8 από τους 10. Παρακαλώ, έχει κρατήσει τους Μπέτς κοντά στο μάτς, κλέψιμο από τον Κωνσταντίνο, συν 2 στον λογαριασμό του Μίκα. Αγγελόπουλος. Μαλαχαμλά κλείνει και ο Νίκας. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη ξανά από τον Καραγιαννίδη. Μπαλά ξανά στη χέρια Μπέτς. Φιλή πάσα, Αγγελόπουλος σώζει, έξω από το double team. Καλωσή παραμένει για τους λευκούς. Αγγελόπουλος, δύσκολη πάσα, κλέψιμο για τους μαύρους. Νίκας, ασπαθή. Παίρνει ο ίδιος το rebound και τελειώνει σε δεύτερο χρόνο τη φάση. Τέσσερις συνεχόμενοι πόντοι από τον Κωνσταντίνο στέλνει τη διαφορά στο συν 9 για τους φιλοξενούμενους 10-19. Δύσκολο φαινταγόη άσπρο ξανά από τον Νικολαίδη. Δεν τα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής οι ψηλοί των Μπέτς. Είναι σχετικά άστοχοι από το πεδίο δράσης τους. Είναι χαμηλά. Πρώτο για τους Μπέτς. Κατσούλης στην επαναφορά. Δις. Σαλής θα πάρει να σκέψει από τον Νίκα. Θα σκοθεί για 3. Θα ασπαιχίσει. Αμυντικό rebound. Ο Καραγιαννίδης. Θα αντεβάζει ο Χουσέας. Όμως έτσι κλείνει το πρώτο 1,5 λεπτό στο μάτς. 4 αναπάντητη πόντι. Το δευτερό δεκαλέπτο μάλλον. Με συγχωρείτε. 4 αναπάντητη πόντι από τον Νίκα. Πόντι ξανά στο ξεκίνημα η Μπέτς, Αγγελόπουλος για 3, θα αστοχίσει. Ασί. Βάλε έξω σουτ για 3, καλό ήτανε. Τον Καλβί. Αγγελόπουλος δοκιμάσει και για 3 και θα το βάλει και αυτό. Πόντι από τον Άγγελο, επιθετικό masterclass από εκείνον. 11 από τους 13 πόντους των Μπέτς έρχονται από τα χέρια του. Νίκας γυρνάει, σηκώνεται, αλλά στο χείο ο Κωνσταντινός. Δεν χρειάζεται να δω πολύ παραπάνω για να καταλάβω ότι μιλάμε για παίχτη με εμπειρία. Έχει πλαστικό τα σκηνής του. Καλό footwork. Φάνηκε από αυτό και μόνο το play του τριποδιακού νομίζω. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη με τα μπλο από τον Κατσούλη. Χουσέας. Στη γωνία μπάλα Πουλόπουλος. Ξεμακάριστος, αλλά άστοχος αυτή τη φορά. Τυπικό ριμπάουντ ο Καραγιαννίδης. Αγγελόπουλος για 2. Αστοχή και αυτός. Μπράβο, Καλδής. Πάρτο. Χαμηλά η μπάλα και από εκεί ξανά έξω στον Ασί. Για 3 το σουτ. Κοντό. Από τον Κατσούλη. Μπάλα εκτός. Κατοχήθαν έξω ξανά για τους Μπέτς. Στις αγκές μέσα ο Ρούσος. Ο Χαλαβάτζης. Και ο Μαυραγιαννάκης. Έξω ο Χουσέας, έξω ο Νικολαίδης, έξω και ο Αγγελόπουλος. Από την ομάδα του coach Φάνη. Δεκατρία-δεκαεννέα, Ρούσος. Αυρογιαννάκης γυρνάει, αλλά αστοχή, αμυντικό rebound. Ο Σαρλής. Και τώρα Ασί. Νίκας το ζήγησε καλά, αλλά στόχισε.
19 παραμένει. Προποθέσει εφηδιασμού για τους Bets. Δύσκολο layup. Ιδιωτικό rebound και καλάθι σε δεύτερο χρόνο. Από τον Ζαχαρέδο Μαυρογιαννάκη. Στο σούτ εύστοχο από τον Σαρλί. Ωραία πάσα. Καλά και δεν θα έρθει. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Καραγιαννίδης. Δεύτερη. Κατεβάζει ο Σαρλής την μπάλα στα χέρια του Ασίς. Καλδής. Νίκας. Πάλα από τον Ρούσο. Παραφορά από τον πλάι. Νίκας. Σαρλής. Από τον Σαρλί στο δεύτερο δοκάλεπτο στέλνουν τη διαφορά στο συν 10. Για δύο το σουτ, αστοχό. Κοντζένο, πάω ξανά. Δύο βολές τώρα για τον Κατσούλη. Μέσα Καψής, έξω Νίκας, μέσα ο Μαυράκης, έξω και ο Σαρλής, τον πει η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Αλαβάτζης, Πουλόπουλος, καλή αδερφημοδιακό κλέψιμο ξανά για εκείνους. Φάουλ. Ψηλά, να δούμε αν το διάρκεια το πέμπτο ομαδικό για τους Bets. Το πέμπτο είναι. Στις βολές από εδώ ξεξής, σε οποιοδήποτε φάουλ των Bets, ο τριποδιακός. Time out, Bets, 15-26. Επιστρέφουμε το time out. Βγήκε, βγήκε η πρώτη. Μία ακόμα για τον Καλδί. Μέσα. Η δεύτερη 15-27. Πουλόπουλος. Θα σηκωθεί για τρεις. Κοντό το shoot. Αμυντικό rebound του Καλδί. Οργανωμένη επίθεση για τον τριποδιακό. Καλή άμυνα. Στον εφηδιασμό ο Πουλόπουλος έχει γυρίσει και ο Ασί. Ποιος δυσκόλες πίσω του Πουλόπουλου εκεί. Ωραίο give and go. Το καλά δεν θα έρθει ούτε τώρα. Τον Γαλανόπουλο. Φάουλο Ασί πάνω στον Ρούσο. Εκεί μέσα ο Αγγελόπουλος, έξω ο Πουλόπουλος.
χαμηλά η μπάλα. Μαυρογιαννάκης, μπάλα ξανά στον Μάριο, φάουλ, το οποίο παραδέχεται και ο ίδιος ο Γαλανόπουλος. Παραφορά από την baseline. Ρούσος, Κατσής, στο μαρκαρισμά του, Ρούσος γυρνάει αλλά στοχή. Κατσής γυρνάει και στοχή με το αριστερό ξανά. Καλαβάτζης για τρεις, άστοχος, αμυντικό ρημάνο, Γαλανόπουλος κατεβάζει γρήγορα ο Καλδής, είναι νομίζω προφανές και να τρέξει ο τυποδιακός. Ξής στη γωνία η μπάλα. Καλδής, μπάλα χαμηλά, υπάρχει καλό μυρμάτζο εκεί. Έξι να κάνει το φάουλ ο Μάνος ο Ρούσος. Συμπληρωμένη τα παδικά. Μέσα η πρώτη από τον Μαυράκη. Δύο-δύο. Έξι διαφορετική σκόρ για τον Τρυποδιακό. Καλύτερη την κομιτή μέχρι στιγμής. Νικολαίδης. Αλλά Αγγελόπουλος με παραφορά. Καλαβάτζης, Αγγελόπουλος. Πολύ καλό το close out εκεί από τον ψηλό. Το κοντάκι του Ρούσου, άστοχο. Κατεβάζει ο Ασί, τελευταίο δίλεπτο. 15-31 double score και παραπάνω για τον Τρυποδιακό, ο οποίος φαίνεται να βάζει γερές βάσεις για την νίκη. Τρυποντάκι ο Ασί. Και αυτός μπαίνει στο χώρο. Δεύτερο τρυποντάκι για εκείνον. 7 η διαφορετική σκόρ του Τρυποδιακού. Αγγελόπουλος, άστοχος από κοντά. Καλδής κατεβάζει. Μπάλα στον Ασί. 1-20. Για 2 το σουτ. Άστοχο αυτή τη φορά. Γαλανόπουλος επιθετικό rebound. Φάουλ. Μέχρι το πάχος και νομίζω από τον Νικολαίδη. Το παραδέχεται και ο ίδιος. Ωραίος. Μέσα η δεύτερη. Μέσα ο Μπουλόπουλος. Ένα λεπτό στο ρολόι. Αγγελόπουλος, Πουλόπουλος, μπάλα χαμηλά στον Νικολαίδη, αυτός από τα χέρια του Πορτογαλί. Όχι 15-36, στο συν 21 η διαφορά. Μαυράκης κερδίζει χώρο, εύκολη δουλειά για τον ψηλό. Τελευταίο μισό λεπτό. Ξέρετε επίθεση για τους Bets. Καλαβάτζης, Κουλόπουλος θα δοκιμάσει το χέρι του. Παστοχή, σι, rebound ο Μαυράκης. Μπάλα στον Ασί. 22, όλα στην διάθεση του Τρυποδιακού. Ασί. Βάζει τις πιέσεις πλάπα να βγάλει καθαρά δυναμένο νομίζω εδώ η ομάδα του Κώστα Παναγιώτου. Ασί με σπάσιμο της μέσης, άστοχος, επιθετικό rebound, την καλάθι από τον Καψί. Τέλος
συγχρόνου 15-40. Δεύτερο μέρος εδώ στη Ζωφριά 15-40 μπροστά ο Τρυποδιακός. Νίκας Μαυράκης στο σκριν, συνδυαδύο από τον Κώστα, άστοχο. Αμυντικό ριμπάουντ ο Βουλόπουλος. Ο Ρούστος και τώρα μπάλα στα χέρια του Αγγελόπουλου. Καλαβάτζης με ωραίο ανάποδο layup. Από τον Μαυράκη κοντό. Σκόρει πάντα από τον ίδιο. Μπαλά στον Ασί. Ασί για 3 στο σουτ. Κοντό αυτή τη φορά. Επιθετικό rebound από το ψηλό. 2 βολές. Η πρώτη. Έξι δεύτερα από το Μαυράκι, μία στις δύο. Τέσσερα στα ένα. Καλαβάτζης, Βουλόπουλος, Παντιλούπος έκοψε ωραία. Ο Ρούσος για τρεις, άστοχος. Κατεβάζει ο Ασί. Για το σουτ κοντό από τον Αλέξανδρο. Κατεβάζει ο Αγγελόπουλος. Κάπως έτσι κλείνουν τα πρώτα 1-30 της τρίτης περίοδου. Καλαβάτζης στημένος αλλά άστοχος. Από μέση απόσταση ο Καψής στο rebound. Ωραίο μισό drive, καλάθι και φάουλ από τον Σαρλί. Φτάνει τις 10 πόντους. 17-44. Ουσέας πέρασε από τα δεξιά, φαουλ ψηλά από τον Μαυράκη. Πήγες πει για το κλέψιμο εκεί. Αναφέρει ο Αγγελόπουλος. Ρούσος Ουσέας. Μπάλα ξανά έξω στον Ρούσο, ο οποίος περνάει, σπάει την μπάλα έξω. Σουτ για δύο, άστοχο, ριμπόν, ψηλά από τον Κωνσταντίνο. Τεχνική ποινή στον Καραγιαννίδη. Μέσα. Σε κατεβάζει. Σε διαδύο από τον Αλέξανδρο, άστοχο. Rebound. Και προπονητές εφηλιασμού για τους Μπέτς. 3 εναντίον 1. Ωραία, πάσα στον Πουλόπουλο. Εύστοχος με ταμπλό εκείνος.
Μπάλης. Ωραία, πάει στον Μαυράκη ο οποίος παίζει με πλάτη. Γυρνάει ωραία, αλλά αστοχή. Καραγανίδης. Νίκα στο μακάρισμά του. Καραγανίδης θα περάσει, θα σπάσει την μπάλα. Ωραία στον Χουσέα. Βουλόπουλος για τρεις. Εύστοχος ξανά από τη 45. Από τους 22 πόντους έχοντα τα χέρια του. Αγγελόπουλος περάσει από τα αριστερά, θα σπάσει την μπάλα έξω. Ξανά για τρεις ο Βουλόπουλος. Μπάλα εκτός από τα χέρια. Του Σαρνί. Αναφορά από την baseline. Ρούσος, κοντόδος σουτ. Ρούσος, καλή άμυνα. Θεασμός ξανά για τον τριποδιακό. Βάζει φρένο αυτός ο Κατσουλής. Νίκα στέκεται στον ένα και κερδίζει τον Ρούσο, στέλνοντας τη διαφορά στο συν 25. Χουσέας, Βουλόπουλος, ξανά για τρεις. Τρίποντο και φάουλ. Ο Νικολαίδης και ο Ρούσος. Μέσα και η βολή. Τετράποντο από τον Βουλόπουλο. Λάθος πάσα, κλέψιμο ξανά από τον προαναφερθέντα. Χουσέας φεύγει γρήγορα στον ενθουσιασμό στήριγμα του ο Αγγελόπουλος στη γωνία. Μπάλα στον Νικολαίδη. Βουλόπουλος ξανά ασταμάτητος και από μέσα, από όσες και από τρίποτα και από όλα. Έντεκα πόντους στην τρίτη περίοδο από τον Θοδωρή τον Βουλόπουλο. Φάουλ από τον Καραγιαννίδη. Τέσσερα συνδεδομένα από τον Μπέτς και δύο έχουν οι φιλοξενούμενοι. Καμπής εξαιρετικό γύρο στεπ, καλά το δεξί. Καλή κατάσταση του Τυποδιακού, νομίζω και η μεταγραφή του ΑΣΥ είναι καλή. Οπότε καταλαβαίνω και από όσα μου είπε και ο Κώστας ο Νίκας με το ΜΑΤΣ, οι απουσίες είναι αυτές που τους έχουν κοστίσει. Στην πέμπτη θέση πεντηλίζει ο Τυποδιακός. Βουλόπουλος για τρεις άστοχος. Αγγελόπουλος στο rebound, Νικολαίκη πίσω, δεν έπιασαμε την κάμερα. Τι έχουμε? Έμπτο φάου από τους Μπέτς. Φουλά πάνω στον Καλδί, ο οποίος λέει κάνει εκτελέσεις και βολές. Κατσούλη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Έξω η πρώτη.
Πανάληψη της βολής. Μέσα η δεύτερη από τον Χάρη. Εξέας. Δύσκολη προσπάθεια, καθαρή άμυνα από τον Νίκα. Πουλόπουλος εμποφελίσεται. 7 δεύτερα για τους Μπέτς. Άμυνα ψηλά από τον Κώστα. Πουλόπουλος Νικολαίδης θα σκοθεί για 2. Μετικό rebound. Καψής, κατεβάζει, ο Καλδής Νίκας, μπάλα δεν έπαιξε ποτέ σε εκείνον. Πουλόπουλος το κλέψιμο. Καλάθι. Εσπάσιμο της μέσης από τον Καραγιαννίδη. Έσο θέμα Μαυράκης. Ο Νίκας 30-50 στο γυλό σκορ. 3 λεπτά απομένουν για την λήξη της τρίτης περίοδου. Μέσα η δεύτερη. Πρώτη πόντου του Γαλανόπουλου στο 12 λεπτό. Λόπουλος χαμηλά η μπάλα. Καραγιαννίδης παίζει με πλάτη, κλείνεται από 2, γυρνάει και στοχή. Στην επόμενη αγωνιστική να πούμε πάση καρδιά, δούμε το τέλος. Ακύρω. Θέλετε επίδεση για τον Μητροποδιακό. Φροντεράκια μέσα απόσταση. Αστοχό Μαυράκης, καλάθι και φάουλ. Έτσι ο Καψής. Και βολή από τον Φιλό. 4 σκυπώντες του στην τρίτη περίοδο. Σέας κερδίζει το φάουλ. 2 βολές και για αυτόν. Σε πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Τελευταίο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Μαυράκης Νικολαίδη στο μαρκάρισμά του. Μπάλα ξανά έξω τον Κατσούλη και από εκεί στον ψηλό. Άστοχος, ριμπάουντ ο Πουλόπουλος. Αγγελόπουλος, Πουλόπουλος βγαίνει επιθετικά. Ο Κατσούλης του δυσκόλεψε εκεί την οπτική. Ασί. Καμδής στη γωνία η μπάλα σου για 3. Άστοχο από τον Γαλανόπουλο. Κατεβάζει ο Αγγελόπουλος. Μεγάλη πάσα. Η βοήθεια του Μαυρογιαννάκη. Μπάλα ξανά στα χέρια του Μάριου. Ξέας Νικολαίδη στο σκριν. Μπάλα ωραία στο κόψιμο του ψηλού. Καλάθι με τα βλάβο εκείνων. Ασί. Στη γωνία η μπάλα. Ξεμαρκάρει στο τρίποντο. Ας πάρει μπάλα ξανά στον Καλδί.
Βράκης, Κατσούλης, 8 δεύτερα. Καθαρία με τον Νικολαίδη, η κατοχή παραμένει για τον Τρυποδιακό, 3 δεύτερα για την εκδήλωση της επίθεσης του. Κατσούλης για 3 το σύστημα με το σώμα του κρεμασμένο πίσω, άστοχο. 40 δεύτερα. Αγγελόπουλος πάει στην Παλασιδονία, Πουλόπουλος. Βλέψιμο από τον Ασί. Οπα. Χτύψε άθελά του στο κεφάλι τον Χουσέα ο Κατσουλής. Φάνηκε να κολλάει κρίνο το πόδι στο Βαρκέ. Από εδώ πικά δούμε, ευχαριστώ ότι είναι καλά. Τελευταία 17 δεύτερα. Αγγελόπουλος, Πουλόπουλος, ξανά η μπαλά στον Μάριο. Και στο σπίτι ωραία, σπάει την μπαλά έξω. Πουλόπουλος ξανά για 3. Ανοιχτό rebound. Ο Καλδής 4 δεύτερα. 3-2 από την κορυφή το τρίποντο. Άστοχο, άστοχο και το follow. 35-54 σκορ. Τρίτο δεκαλέπτου. Επιστροφή στην τελευταία περίοδο. Τριποντάκι από τον Χαλαβάτζη. Παλακουλιά, Κατσούλης γυρνάει και ευτυχή την καλύτερο. Κουσέας. Μπάλα έξω. Σουτ για 3. Μαυράκι στο rebound. Side. Μαυράκης ψηλά, έχει να δώσει ένα screen. Μπαλά στη γωνία. Σαρλής για 3. Θα αστοχίσει ο Ασί το rebound. Κατοχή παραμένει για τον Τρυποδιακό. Με το αριστερό, άστοχος αυτή τη φορά. Θετικό rebound και καλάθι του Σαρλή. Χαλαβάτζης για 2 το σουτ. Ξανά για τους φιλοξενούμενους. 38-58. Νομίζω όλα έχουν κρυφθεί πλέον. Θα να γίνουν πραγματικά θάμωνα για να γυρίσει το μάτσο αυτό. Ασί, σύγκλο πόντι στον λογαριασμό του. Πολύ ταλέντο από τον Τρυποδιακό θα πω εγώ. Πολύ διαφορετική σκόρερ σε όλο το μάτς. Νομίζω ποτέ ξεκινήσει και μαζεύονται. Θα ανέβουν και βαθμολογικά και θα έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα και από αυτούς και στην off-season νομίζω. Ταλέντο και πέτα υπάρχει άπλετη νομίζω. Από την άλλη νομίζω ότι οι Bets περνάνε ένα σχετικά κακό φεγγάρι. Όλες οι ομάδες νομίζω αντιμετωπίζουν μια τέτοια κατάσταση. Αραιά και πού. Σαρλής γυρνάει, αστοχή. Rebound ο ίδιος. 9-14 για τον Τρυποδιακό. Μαυράκης για 3 το σουτ. Κοντό. Ωραίο. Νικολαίδης
Αστοχή ξανά. Ασί. Σαρδής, Μαυράκης, ξανά στον Αλέξανδρο η μπάλα. Βρίσκεται ψηλά για σκριν. Τέσσερα δεύτερα, τρία. Ασί. Πάνος τελειώνει, καλή άμυνα τον Μπέτς. Το τρίποντο δεν θα μετρήσει. Μέσα ο Αγγελόπουλος, έξω ο Γουσέας. Νικολαίδης, Αγγελόπουλος δηλαδή ο άστοχος. Ψης. Σκαράνει το κήπεδο. Συγκώνονται για τρεις. Και αστοχή ξανά ο Σαρλής. Αγγελόπουλος. Βάλα ξανά σε εκείνον. Άστοχο αυτή τη φορά. Καλή άμυνα. Μέσα ξανά ο Γαλανόπουλος. Έξω ο Κατσούλης. Έξω και ο Νικολαίδης μέσα. Ο Καραγιαννίδης. Με τους Μπέτς. Αντικό ριμπάουντ ο Καψής. Μπάλα στον Ασί. Εντέμιση λεπτά. Καψής, λάθος πάσα, Αγγελόπουλος. Τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Ωραία συνεργασία, Αγγελόπουλος. Άστοχος από κοντά, επιθετικό rebound. Ούτε το ορτοκαλάθι. Μπάλα στον Ασί. Φρονταράκι άστοχο αυτή τη φορά. Λόπουλος για δύο εύστοχος ξανά. Πολύ καλή επιθετική εμφάνιση από τον shooting guard τον Μπέτς. Κοντάκι ξανά από τον Ασί. Το σούτ με μεγάλη καμπύλη από τον Χαλαβάτζη. Ασί κατεβάζει. Φροταράκι από τον Σαρλή. Μπάλα δεν του κλείσει το μάτι. Αποτυπώρει πάνω τον Κουλόπουλος. Συνδυασμός ξανά. Άμυνα με φάουλ του Καψή. Δύο βολές για τον Χαλαβάτζη. Ο Γαλανόπουλος.
Καλό κλέφτημα από τον Αγγελόπουλο. 3,5 λεπτά στο ρολόι. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ρίξει σημαντικά το ρυθμό τους. Λέαμε με το ασί. Μπάλα ξανά σε εκείνον. Στη γωνία η μπάλα. Για τρεις ο Σαρλής. Άστοχος. Λοιπόν, το Χαλαβάτζης. Και τώρα Αγγελόπουλος. Σε έφυγε ωραία ο Μάριος με το αριστερό το τελείωμα, πήγε να βάλει πολύ δύσκολο καλάθι και φάουλ. Θα αρκεστεί στις δύο βολές. Ξεπρωτή. Σα η δεύτερη. Τρία λεπτά στο ρολόι. 41-66. Ένα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος μένει εντός του παιχνιδιού μέσα σε εισαγωγικά της τετράδας για τον δεύτερο όμιλο της Μάστερ. Σαρλής για τρεις. Θα σηκωθεί να το βάλει. Δεύτερο δεύτερο για εκείνον. Ρούσος, χαμηλά η μπάλα στον Αγγελόπουλο. Και από εκεί στον Καραγιαννίδη, ο οποίος γυρνάει. Αλλά στοιχεία αυτή τη φορά μου το χου. Το βάζει ο Σαρλής. Μπάλα στα χέρια του Καλβί. Σαρλής. Ασί. Στήθηκε ωραία, ξέφυγε, σηκώθηκε και ευστόχησε. Το τελικό σκορ νομίζω που μένει πλέον να μάθουμε. Ήρθαμε με συν 30. Ο Τρυποδιακός, άστοχος. Ο Χαλαβάτζης. Σαρλής, ξανά για τρεις μια ψυχολογία. Θα αυτοκίνει για μια φορά. Χαλαβάτζης. Για τρεις το τρίποντο. Εννοείται. Για τρεις το σουτ. Πάλο Καραγιαννίδης. Στέφανο Φίλια μπεις τα λέει αυτά. Τέλος πάντων. Ασί. 1,5 λεπτό. Ασί ωραία σταυρωτή ξέφυγε. Με σπάσιμο της μέσης, καλά και τα δεξιά. Λόπουλος. Λόπουλος, θα σηκωθεί για δύο. Θα στοχίσει. Κλέψιμο ξανά από τους Μπέτς, 42 δεύτερα. Για τρεις το σούτ, άστοχο, θετικό rebound, άστοχο και το φλεντεράκι. Από κοντά, 4 δεύτερα. Καλή από τον Πουλόπουλο, ο οποίος ξανακλέβει. Βγαίνει στον εφηδιασμό και τελειώνει με το μισό λέει από τη φάση. Τέλος μάτς, 43-75, εύκολη επικράτηση του Τρυποδιακού, ο οποίος φτάνει τις 9 νίκες για φέτος.